Γιατί δεν έχετε, δεν έχετε ένα σύμμαχο. Πείτε μου έναν άνθρωπο που είναι μαζί σας. Πείτε μου έναν, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι μαζί σας. Και ότι δεν θα μας απαντήσει κανείς. Συζητάει όλη η παγκόσμια πολιτική ελίτ. Για το πώς θα βγουν από το ευρώ, αυτό συζητάνε. Δεν συζητάνε αυτό. Πώς θα μας πετάξουν έξω, συζητάνε. Αν θέλετε. Ό,τι κατάλαβα εγώ. Να σας πω ειλικρινά. Επειδή το είπε και η κυρία Κεφαλογιάννου. Θεωρώ ότι η αναπαραγωγή στο εσωτερικό μας των σεναρίων του Brexit βοηθάει αντικειμενικά μόνο την τακτική εκφοβισμού των δανειστών. Δεν υπάρχει σενάριο Brexit πάνω στο τραπέζι. Και αυτό το έχουν πει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Προσέξτε όμως. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Πριν από 5 λεπτά σας ρώτησα εάν θα πάτε και γι' αυτό σας με πάση θυσία στη συμφωνία και απάντησαν όχι. Όχι. Όλοι ξέρουμε αυτό τι σημαίνει αυτό. Και αυτή άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, όλοι ξέρουμε τους δύο δρόμους. Η κυρία Κεφαλογιάννη μίλησε πριν για το λάθος της διαπραγματευτικής τακτικής της ελληνικής κυβέρνησης. Η διαφορά με τη διαπραγματευτική τακτική της προηγούμενης κυβέρνησης είναι ότι στην πρώτη επίσκεψη του κύριο Σαμαράς είπε ουδής αναμάρτητος, διέγραψε ότι είχε πει μέχρι την προηγούμενη περίοδο. Εσείς το είπατε, κύριε Ποτέ δεν το με τις αγκαλιές και τα φιλιά με τη Μέρκελ, σαν να το είπατε στην πράξη. Ποτέ δεν το δεν χρειάζεται. Τόσες αγκαλιές τις έχουν κάνει όλοι οι ηγέτες. Εμείς, δίπλα στην κυρία Μέρκελ, βάλαμε και το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και το ζήτημα του τερματισμού της λιτότητας και το ζήτημα. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με μια πολιτική μνημονία. Ας μην συζητάμε στα περιφερειακά, διότι στην πραγματικότητα, από εκεί που είμαστε της άποψης, και αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο και να εξηγούμε κιόλας τι συμβαίνει. Από εκεί που είμαστε της άποψης ότι εμείς αναγνωρίζουμε και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω των οποίων θέλουμε να διαμορφωθεί όποια λύση, έχουμε καταλήξει κάθε μέρα να μιλάμε με τη Μέρκελ. Ποιους θεσμούς? Συνεχίζουμε να τους αναγνωρίζουμε. Εγώ βλέπω ότι μιλάμε κάθε μέρα με τη Μέρκελ και τον Ολλάντ. Δεν είναι ευρωπαϊκή θεσμή, είναι εξωτερικό. Διότι πρέπει ο κόσμος να μάθει από τις πολιτικές δυνάμεις και κυρίως από την κυβέρνηση που έχει και τη βασική ευθύνη τι σχεδιασμός υπάρχει για όλες τις περιπτώσεις. Μια κυβέρνηση οφείλει να έχει το σχεδιασμό για όλες τις περιπτώσεις. Μου είπατε πριν από λίγο, δεν συμφωνούμε, το καταλαβαίνω απολύτως. Είναι πολύ βαριά, είναι σκληρά, είναι έξω από, από την αντίληψή σας. Πιθανόν να μην δίνουν και καμία λύση για το πρόβλημα της χώρας. Επομένως, δεν δίνουν. Ναι, ωραία. Δεν δίνουν. Επομένως, και ο μόνος στόχος είναι να ξαναέρθουμε εδώ σε ένα χρόνο. Όχι. Και να λέμε πάλι τα ίδια. Όχι, κύριε Κοροναγκή. Και να έχει διαλυθεί η κοινωνία και να κόψουμε μισθούς. Δεν χρειαζόμαστε οριζόντια. Πια μόνο. Όχι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν χρειαζόμαστε είναι μια πια αποκλειτική πρόταση. Τιμωρητική. Δεν μπορεί όμως να είμαστε σε ένα λόγο αποτύπωση της κατάστασης. Πρέπει να λέμε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, πάμε σε μια διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων από ό,τι φαίνεται οδηγείται σε σύγκρουση. Διότι άλλοι δεν έχουν κουνηθεί 4 μήνες ένα βήμα πίσω. Τι με κάνει εμένα να πιστεύω ότι θα κουνηθούν αύριο το πρωί? Ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον να θέσουν σε κίνδυνο την Ευρώπη. Και τι κάνουν τόσο καιρό? Εσείς πιστεύετε ότι έχουν? Προσπαθούν να υποτάξουν μια κυβέρνηση που αντιστέκεται. Θα το κάνουν. Σε κίνδυνο αν φύγει. Αυτό κάνουν. Είναι σαφές τι κάνουν. Αν πάμε στην προκοπή, θα ή να ρίξουν. Θα καταστραφεί η Ευρώπη, ρίξουν, αυτό λέτε. Ή να αναγκάσουν. Αυτό είναι το επιχείρημά μας. Μισό λεπτό. Προσπαθούν ή να ρίξουν ή να αναγκάσουν μια, να υποταχθεί μια κυβέρνηση που αντιστέκεται στο κυρίαρχο μοντέλο πολιτικής. Θα σας πει ένας που είναι μέσα στον προβληματισμό σας, παρά το ότι τα μεγέθη δεν είναι ίδια, δεν φοβήθηκαν να το κάνουν στην Κύπρο. Καθόλου δεν το φοβήθηκαν. Το κάνανε μια χαρά. Ούτε ίδια δεν είναι ίδια τα μεγέθη. Το καταλαβαίνω. Ούτε ίδιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις. Καμία αντίρρηση. Ούτε ίδιο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός. Ούτε ίδια η στιγμή. Ο δικός σας σχεδιασμός ως κυβέρνηση. Πρέπει και στο πολιτικό πεδίο. Αν είναι ρεαλιστικό να συζητάει κάποιος τον Brexit ή όχι. Είναι. Είναι. Από τους εταίρους μας. Ένα Brexit τι θα σήμαινε. Από την κυβέρνηση είναι. Όχι. Όχι. Ένα Brexit τι θα σήμαινε. Θα σήμαινε ότι το ευρώ σταματάει να είναι κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Σταματάει να είναι αυτό που ήταν μέχρι χθες. Γίνεται ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών. Γιατί? Γιατί αν μια χώρα μπορεί να φύγει, τότε μπορούν να φύγουν κι άλλες. Και στη σημερινή συνθήκη χρεών των χωρών αυτό του Νότου, δεν έχει φύγει καμία όμως τώρα. Mm-hmm. Γι' αυτό, αυτό ήταν η δύναμη του νομίσματος. Mm-hmm. Ότι είναι ένα σταθερό νόμισμα και όποιος εντάσσεται, ΕΣΑΗ είναι εντός αυτού του νομίσματος. Αυτή ήταν αυτό η δύναμη αυτού του νομίσματος. Απολύτως έχει κανόνες. Και εμείς κινούμαστε εντός αυτών των κανόνων. Σας είπα ότι αποδεχόμαστε, η πρώτη αρχή είναι να σεβόμαστε κανόνες ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτούς. Mm-hmm. Αλλά οι κανόνες που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Ευρώπη είναι να σέβονται και τα εκλογικά αποτελέσματα των χωρών. Ναι, αυτό αμφισβητείται σήμερα. Κύριε Κοροναγκή, αυτό προσπαθεί να φύγει από το τραπέζι. Αυτό στην Ευρώπη. Αυτό προσπαθεί. Εμείς όμως ψηφίσαμε για την Ελλάδα, δεν ψηφίσαμε για την Ευρώπη. Ακριβώς. Ψηφίσαμε για την Ελλάδα και απαιτούμε αυτό το αποτέλεσμα να γίνει σεβαστό. Σας είπα το πρώτο που είναι το εκλογές οικονομικό. Εκλογές βλέπετε μπροστά μας, κύριε Κοροναγκή. Όχι. Τι όχι. Το δεύτερο, όχι. 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 Ήταν καθαρή απάντηση. Δουλεύουμε για συμφωνία και πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε στη συμφωνία εντός των ορίων που έχει περιγράψει η κυβέρνηση. Είναι αυτό το η διαπραγμάτευση όμως έχει σταματήσει, πιστεύουμε κύριε Κοροναγκή. Πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε. Δεν έχει σταματήσει με το χέρι στην καρδιά. Η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Με το χέρι στην καρδιά μου.
Οι 47 σελίδες που προτείνονται από την κυβέρνηση. Είναι εντός των ορίων. Είναι εντός των ορίων. Απολύτως. Σου γιατί. Γιατί. Σηκώνω το χέρι γιατί. Ψηλά. Γιατί. Γιατί δεν είναι. Γιατί περιγράφει το χρέος, τη λύση του χρέους, δίνει επενδυτικό σχέδιο. Αν πέσουν 30 δις τα επόμενα 2 χρόνια στην αγορά, είναι μικρό πράγμα. Όχι, για να φύγει η Ελλάδα από την κατάσταση που είναι σήμερα. Αν επανέλθουν οι συλλογικέ συμβάσει και αυξηθεί ο κατώτατο μισθό, είναι μικρό πράγμα. Κλείνουμε, για την κατάσταση στην αγορά εργασία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Ελάτε. Μια κουβέντα από την κυρία Κεφαλογιάννη.